Λαμπρών επάρτης ευλογήσει χείλη και μαρτυρία της καλονής αυτού πιστή. Η απόδοση. Κάθε γενναιόδορη προσφορά πλουσίου με καλά φαγητά στους πτωχούς της πόλεως, όλοι θα επενέσουν. Και αυτή η προσφορά είναι η πιο αξιόπιστη μαρτυρία της καλοσύνης του. Αυτή είναι η απόδοση αυτού του χωρίου. Επειδή έγινε, όπως σας είπα προηγουμένως, λόγος περί συμποσίων, το εδάφιον αυτό που διαβάσαμε έρχεται να δώσει ένα τόνο, όχι τόσο σε ένα φιλικό συμπόσιο, αλλά ένα συμπόσιο πλούσιο προς τους πτωχούς της ενορίας ή της πόλεως. Λέω ενορίας, μπορεί να είναι μόνο για μια ενορία. Και το χωρίον αυτό μας θυμίζει τον λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού που μας είπε: όταν πεις δοχήν, και αυτό το είπε ο Κύριος όταν κλήθηκε από κάποιον Φαρισαίο σε ένα τραπέζι και αποτείνεται προς τον πλούσιον αυτών Φαρισαίων και του λέει: όταν πεις δοχήν, δοχή, υποδοχή, δηλαδή έχεις καλεσμένους σε τραπέζι, καλεί πτωχούς, να καλείς πτωχούς, αναπήρους χολούς, ο χολός είναι ο κουτσός, τυφλούς, και μακάριος έσυ και θα είσαι ευτυχής, ότι ουκ έχουσιν ανταποδούν εσύ. Γιατί δεν έχουν να σου ανταποδώσουν και εκείνοι στο σπίτι τους με ένα πλούσιο τραπέζι. Ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Αλλά θα σου ανταποδοθεί όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, των ευσεβών εννοείται, που θα αναστηθούν. Τότε βέβαια θα έχεις και το μισθό σου. Αλήθεια, πόσοι άραγε άνθρωποι υπάρχουν σήμερα που εφαρμόζουν τούτα τα λόγια του Χριστού? Θα έλεγε κανένας: δεν σου αποκλείεται, αδελφέ μου, να κάνεις ένα τραπέζι σε φίλους σου, σε συγγενείς σου, αλλά μην περιοριστείς όμως εις τους φίλους και εις τους συγγενείς, οι οποίοι, όπως λέει ο Κύριος, έχουν να σου ανταποδώσουν. Και μάλιστα, αν θες να ξέρεις, αυτοί οι φίλοι και οι συγγενείς, αυτοί οι ίδιοι, όσο πιο πολύ τους περιποιηθείς, τόσο περισσότερο θα σε κοτσοπολέψουν, θα σε κρίνουν, θα σε κατακρίνουν. Α, είδες, είχε και αηδονόγλωσσες, πω πω πόσα λεφτά πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος για να ξοδεύει και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνήθως κατακρίνουν οι καλεσμένοι, το ξέρετε αυτό, είναι πάρα πολύ γνωστό. Γι' αυτό φοβούνται οι άνθρωποι όταν καλέσουν, τουλάχιστον να μην τους κατηγορήσουν ότι τσιγκουνεύτηκαν, να τους προσφέρουν πλούσια και ακριβά φαγητά. Βέβαια, ενώ αυτό ο καημένος σου έδωσε και ένα κάτω φαΐ, αρκεί να είναι βέβαια ένα περιποιημένο φαγητό, δεν έχει να σου κάνει περισσότερη κριτική. Αν είναι πτωχός, οποιών την ελεημοσύνη, γιατί θα λέγαμε αποτείνεται προς όλους, αλλά μπορεί βέβαια κάποιος να έχει το καθημερινό του να μην έχει περισσότερα να προσφέρει, τότε περιορίζεται να δώσει ένα γεύμα σε μια φτωχή οικογένεια. Αυτή η φτωχή οικογένεια να τη δώσουμε σήμερα να φάνε λίγο καλύτερα μέσα σε μια μέρα της εβδομάδας, ας πούμε Κυριακή, μια που αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πολύ πτωχοί. Αν είναι πλούσιος, τότε μπορεί να δώσει περισσότερα, ασφαλώς. Μας θυμίζει η περίπτωση αυτή της Σοφίας Σειρά το εδάφιον, αυτό το εδάφιον που διαβάσαμε, τα συσίτια μέσα σε μια πόλη. Αν υπάρχουν 10, 15, 20 ενορίες σε μια μεγάλη πόλη, τότε κάποια ενορία μπορεί και 2, μπορεί και 3. Δυστυχώς βέβαια όχι όλες οι ενορίες έχουν τη δυνατότητα
την φροντίδα να δημιουργούν ένα συσίτιο εις τους πτωχούς της ενορίας των. Είναι μια ευλογημένη περίπτωση, πολύ ευλογημένη, το να δημιουργούνται συσίτια στις ενορίες. Ανακουφίζονται πάρα πολύ πτωχοί άνθρωποι. Τουλάχιστον έχουν ένα αξιόλογο φαγητό μια φορά την ημέρα, ας πούμε το μεσημεριανό φαγητό. Σε αυτά τα συσίτια προσφέρονται βέβαια κυρίως από τους έχοντας χρήματα. Μπορεί να μην μπορείς να κάνεις ένα τραπέζι σε 100-500 ανθρώπους, δώσει όμως των οβολών σου και όλοι αυτοί οι οβολοί όταν συγκεντρωθούν, τότε βεβαίως φτιάχνουν ένα πολύ καλό συσίτιο για πολλούς ανθρώπους. Σε αυτά τα συσίτια έτσι προσφέρονται και χρήματα. Ό,τι μπορεί κανένας, λίγα, πολλά. Και τρόφιμα μπορούν να προσθεθούν. Αλλά προσφέρεται όμως και η διακονία κάποιων προσώπων. Πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, κυρίες, οι οποίες επιμελούνται το μαγείρεμα, την παρασκευή δηλαδή του φαγητού, την προετοιμασία του φαγητού, αλλά και τη διανομή του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν έχεις χρήματα, έχεις όμως δυνάμεις σωματικές να μπορείς να διακονήσεις. Έτσι μπορεί κανείς να ασκεί την ελεημοσύνη του καθεονδήποτε τρόπον. Όπως ακόμα μπορεί να προσέλθουν άνθρωποι οι οποίοι ή θα πάρουν το φαγητό για το σπίτι τους ή θα καθίσουν σε κάποια τραπέζια εκεί στην ενορία, να πλησιάσει μια κυρία που διακονεί, προσέξτε, με χαμόγελο, με καλοσύνη, και αυτό δίνει πάρα πολύ κουράγιο στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος παίρνει αυτή τη χάρη, την ελεημοσύνη. Με ένα χαμόγελο, σας το ξαναλέω. Ίσως να ερωτήσει ακόμα, ξέρω εγώ, πώς πάει η υγεία σου. Ένα πρόσωπο, μια γιαγιούλα, ένας παππούλης, πώς πάει η υγεία σου κτλ. Αυτό με την καλή σημασία κολακεύει. Δηλαδή ικανοποιεί, ευχαριστεί. Να, κοίταξε, με ρώτησε η κυρία αυτή πώς πάει η υγεία μου. Δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν είναι δείγμα μιας πολλής αγάπης? Όλα αυτά βεβαίως είναι αρεστά στο Θεό. Ο Θεός έτσι τα θέλει όλα αυτά. Ήθε, τα λέγαμε, οι φιλάνθρωπες αυτές εκδηλώσεις να πολλαπλασιάζονται σε μίαν πόλη και στις ενορίες, επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να είναι ένα φαινόμενο της πόλεως μοναδικών, τεράστιων. Όχι, θα είναι επιμερισμένη αυτή η προσφορά. Πολύ ωραία, ξαναλέγω, εις τις ενορίες. Γιατί πρέπει να φαίνεται η Εκκλησία και εις τον τομέα αυτών. Είναι όμως και το αντίθετο, αγαπητοί μου. Ακούστε τι λέγει η Σοφία Σειρά. Είναι ο επόμενος στίχος, ο 24. Πονηρό επάρτο διαγωγήσει πόλης και η μαρτυρία της πονηρίας αυτού ακριβής. Δηλαδή, απέναντίας, οι πολίτες θα αγανακτήσουν, εννοείται οι πτωχοί πολίτες κυρίως, όταν η παράθεση φαγητών από πλούσιον άνθρωπο είναι πενιχρή, είναι φτωχή. Και η πενιχρότητα αυτή της προσφοράς είναι μάρτης αδιάψευστος της τσιγκουνιάς του. Κοίταξε ο τσιγκούνης τι μας έδωσε. Έχει ένα ντοματόριζο και βέβαια θα λέγαμε είναι η περίπτωση το να δώσεις κάτι και αυτό να είναι φροντισμένο, περιποιημένο. Θα το δούμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκείνοι που προσφέρουν, αλλά με πολύ σφιχτό χέρι και κατωτέρας ποιότητας φαγητά προσφορά και με υπολογισμό πολλάκις. Ναι, να πούν κάτι καλό για αυτόν. Βέβαια πετυχαίνει το αντίθετο.
Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να κρύψουν τη φιλαργυρία, την τσιγκουνιά ενός ανθρώπου. Ο φιλάργυρος θέλει και ευεργετικός να φαίνεται, όχι να είναι, να φαίνεται, αλλά και να μην ξοδεύει. Γι' αυτό η ποιότητα της προσφοράς είναι κατώτερη. Ο Κύριος μας είπε ότι δεν θα χάσουμε το μισθό μας αν προσφέρουμε ένα ποτήρι κρύο νερό. Η απορία σας, γιατί πρέπει το νερό να είναι κρύο? Γιατί δείχνει την προθυμία σου στην ποιότητα της προσφοράς σου. Αν βαριέσαι, παίρνεις από τη βρύση, ένα καλοκαίρι μάλιστα, παίρνεις από τη βρύση της κουζίνας σου ένα ποτήρι, το γεμίζεις νερό και το δίνεις σε αυτόν ο οποίος σου ζήτησε νερό. Αλλά το νερό της βρύσης, παίρνω τις σημερινές, τις σύγχρονες πραγματικότητες, είναι ζεστό, δεν είναι καλό. Όταν όμως βάλεις από το ψυγείο σου ή είσαι στο χωριό και πας εκείνη την ώρα να αντλήσεις από το πηγάδι σου ένα ποτήρι δροσερό νερό, αυτό δείχνει επιμέλεια, δείχνει ότι προσέχεις την ποιότητα. Δεν μπήκε λοιπόν στην Αγία Γραφή το θέμα αυτό, το κρύο νερό, τυχαία. Πρέπει να το προσέξουμε, γιατί δείχνει, θα επαναλάβω, την προθυμία σου και την ποιότητα της προσφοράς σου. Ό,τι προσφέρομαι, αγαπητοί, πρέπει να βυθίζεται πρώτα μέσα στην αγαθή μας καρδιά. Εξάλλου μας παραγγέλει ο Παύλος και μας λέγει ότι εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Είναι μια πολύ πολύ μικρή φρασούλα, θα παρακαλούσα να τη θυμόσαστε. Εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Τι θα πει αυτό? Ότι όλα θα είναι από τον Κύριο, εξ ου, εκ του οποίου, και δι ου, και όλα θα είναι με τη βοήθεια του Κυρίου, και εις αυτόν τα πάντα, και όλα θα αποβλέπουν εις τον Κύριο. Από τον Κύριον, με τον Κύριον και δια τον Κύριον. Δηλαδή για τη δόξα του. Να πει ο άλλος, δόξα το Θεό. Ας έχει δόξα ο Χριστός. Αυτό πρέπει να πει εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι αυτή η σφραγίδα πρέπει να σφραγίζει όλες μας τις ενέργειες. Όχι ένα ποτήρι νερό μόνο, όχι ένα γεύμα μόνο. Οποιαδήποτε καλή μας πράξη, αγαθή μας πράξη. Μόνο τότε η προσφορά μας παίρνει διαστάσεις αιωνιότητος και μόνο τότε μπορούμε εμείς να ωφεληθούμε. Εκείνο που είπε ο Κύριος, θα σου ανταποδοθεί την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών, που σας είπα προηγουμένως, αυτό θα συμβεί μόνον όταν υπάρχει η σφραγίδα εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει αυτή η προσφορά μας με αυτήν τη σφραγίδα, τότε εκεί εμφυλοχωρεί υπερηφάνεια, αλαζονία, σκοπιμότητα και δεν έχει αξία πλέον. Τέτοια πράγματα μπορεί να κάνουν οι ουμανισμοί, οι ανθρωπισμοί, ό,τι θέλετε πείτε και πάρετε. Το θέμα όμως δεν είναι από τον Χριστό για τον Χριστό, από τον Χριστό με τον Χριστό για τον Χριστό. Δεν είναι. Και δεν αντέχει, ξαναλέγω, στην αιωνιότητα. Ας προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί, τα ελαττήριά μας, τα ελαττήρια των πράξεών μας, προπαντός των αγαθών μας πράξεων. Εκείνες οι αγαθές πράξεις οι οποίες υποτίθεται μας πληροφορούν ότι θα έχουμε ένα κέρδος. Ο χριστιανός ξέρει που είναι το κέρδος και ξέρει πώς να τοποθετηθεί. Είναι όπως ακριβώς σας το ανέφερα.